Περίσσο πρωτίστως. Καλησπέρα σας, κυρία Ζερβάκη. Καλησπέρα και σε εσάς, στους ακροατές σας. Πολύ σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ να μας κάνετε ένα μικρό μαθηματάκι. Μικρό όμως, θα μας μάθετε, ναι. Άμα μας κόβει, κάτι θα μάθουμε. Αλλά έχουμε, για να είμαστε και σίγουροι για το εκπαιδευτικό του πράγματος, και τον κύριο Νίκο Ακουμιανάκη, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως εκπαιδευτικός. Καλησπέρα, κύριε Ακουμιανάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου. Τι κάνετε? Ναι, πολύ καλά, εσείς. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για το σχολείο μας. Έτσι, για το γυμνάσιο Ηρακλείου. Α, μπράβο. Αυτό θέλω να πούμε. Και θέλω να πω στους ανθρώπους που μας ακούν ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή κάνουν ωραία πράγματα, αλλά τα κάνουν για να τα κάνουν, δεν τα κάνουν για να τα διαφημίσουν, δυσκολεύονται πολλές φορές να βγουν και να πούνε γι' αυτά, και τους νοιάζει να τα κάνουν, όχι να τα βάλουν στο Facebook. Και έτσι, να πω ότι κι εσείς το παλέψαμε λίγο για να τα μοιραστείτε μαζί μας, γιατί σας νοιάζει το διατάφτα και όχι το να προβληθείτε, αλλά μας κάνετε τη χάρη να μας δώσετε μια ωραία ευκαιρία να κερδίσουμε κι εμείς κάτι παραπάνω και να δούμε ότι μπορούμε να έχουμε και μια ευκαιρία ακόμη. Θα ξεκινήσω με την κυρία Ζερβάκη, η οποία είναι μαθήτρια. Δεν είναι βέβαια 19, είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά βρίσκεται στο κατόφλι της σύνταξης, δεν ξέρω αν την έχετε πάρει. Την αναμονή. Ναι, καλά, αναμονή στην Ελλάδα σύνταξη, μένει να περιμένω καιρό. Και είπατε να συμπληρώσετε κάτι που δεν προλάβατε να το κάνετε, να ολοκληρώσετε δηλαδή το λύκειο. Το γυμνάσιο. Και θα πάτε και στο λύκειο. Και θα πάτε και στο λύκειο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να είστε και ενεργό μέλος σε μια ωραία πρωτοβουλία που έχει και το σχολείο σας, το Εσπερινό, μαζί με άλλα. Δηλαδή, να δίνει και μια επιχειρηματική κατεύθυνση. Να ρωτήσω εσάς πρώτα, πριν πάμε σε αυτό το πρόγραμμα και στο σχολείο, είναι εύκολη απόφαση όταν κάποιος περάσει μια ηλικία, περάσει τα 50, ρε παιδί μου. Πολλοί λέμε, εγώ τώρα τέλειωσα. Να ξεκινήσει κάτι που πολλές φορές δεν το κάνει ούτε στα νιάτα του. Δεν τα αποφασίσατε εύκολα να πάτε σχολείο? Το σκεφτόμουν καιρό, το πάλευα μέσα μου, το ήθελα πολύ. Όμως, με καθημερινές υποχρεώσεις, δουλειές, ιστορίες, δεν το αποφάσιζα. Μεγαλώσατε και παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και εγγόνια. Και εγγόνια. Ναι. Κάποια στιγμή το αποφάσισα και ομολογώ ότι ήταν έτσι μια ξεχωριστή μέρα, τη μέρα που πρωτοπήγα στο σχολείο. Ναι. Δεν θα ξεχάσω εκείνη τη μέρα που η κυρία Αποστολάκη, διευθύντρια, με οδήγησε στη σχολησία του. Όντως ήταν έτσι μια μαγική εμπειρία. Είχατε αγωνία πώς θα το δουν και τα παιδιά στο σχολείο, αλλά και τα εγγόνια σας, ας πούμε. Δηλαδή τώρα η γιαγιά πάει σχολείο. Αυτό. Το σκεφτήκατε ότι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο? Ναι, το σκέφτηκα και αυτό, αλλά λέω, είναι η συντροπή δική του και είναι η συνήθεια μου. Τι ντροπή τώρα, τι λέει. Θα την κάνω την προσπάθειά μου και την καταφέρω. Και οι συμμαθητές. Έτσι ήταν, ξεκίνησε αυτό το μαγικό ταξίδι. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που έζησα και ζω. Μαγικό ταξίδι, Εδώ εμάς μας παρακαλάγα να πηγαίνουμε σχολείο και γκρινιάζαμε, κύριε Ζερβάκη. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εγώ το κάνω γιατί το θέλω τώρα. Ίσως αν το έκανα κι εγώ, ως μικρή, ίσως να μην ένιωθα αυτή τη μαγεία. Ναι. Και η μαγεία, εκτός από τη γνώση, από το ότι θα κερδίσετε και την κατοχήρωση και ότι πήγατε και σχολείο, έχει και ένα, διάβαζε ένα ωραίο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας. Ναι, που εντάξει, εσείς που έχετε δουλέψει κιόλας, δηλαδή σας δίνει, το βλέπετε και με άλλο μάτι, τι είναι αυτό το πράγμα, που τι ευκαιρία δίνει δηλαδή στα παιδιά του σχολείου που είστε κι εσείς? Σε μένα δεν θα δώσει ευκαιρία, θα δώσει μόνο χαρά για τη συμμετοχή. Όμως οι νέοι μαθητές μπορούν να διδαχτούν από αυτό πάρα πολλά πράγματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν πολύ ωραίες ιδέες μέσα τους, όμως δυσκολεύονται να τις υλοποιήσουν, πώς να τις στήσουν, και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τους δώσει τα εφόδια να αρχίσουν να παράγουν πράγματα στο επιχειρήν. Και να έχουν και μια διέξοδο μετά. Εδώ χρειαζόμαστε τον κύριο Ακουμιανάκη, που είναι νομίζω εκ των υπευθύνων αυτού του προγράμματος, να μας πει τι είναι και τι ρόλο παίζει μάλιστα σε ένα Εσπερινό λύκειο. Εσπερινό γυμνάσιο, είπαμε, κύριο Παπασταματίου. Γυμνάσιο, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πω εγώ μια σύντομη αναδρομή. Να πω ότι πριν από 6 χρόνια περίπου, μετά την επιμονή πολλών μαθητών μας να κάνουμε δράση εκτός του διδακτικού προγράμματος του σχολείου,
Βέβαια, ένα παράλληλο πρόγραμμα που το λέμε εμείς, με τη βοήθεια της συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου και παιδαγωγικά υπεύθυνης του σχολείου μας, όσο και με τη βοήθεια του διευθυντή του σχολείου, ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων και από τότε το αγαπήσαμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τότε και τώρα για τα 6 συνεχή χρόνια δίνουμε το παρόν κάθε χρόνο. Και τι, αυτό τι ακριβώς είναι, κάνετε κάτι εσείς λοιπόν, που κάνουμε συνδέεται... μια, όπως το λέμε, εικονική επιχείρηση, μάλιστα, αλλά είναι μια επιχείρηση όπως θα μπορούσαμε να τη στήσουμε στην πραγματικότητα. Που παράγει αποτελέσματα. Που παράγει αποτελέσματα. Μάλιστα, πέρυσι, λόγω και του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρχε, κάναμε δύο επιχειρήσεις. Την Κρητίκαρος, που φτιάξαν μαθητές του σχολείου μας το κριτικό σαρίκι, ναι, και μάλιστα σε δύο χρώματα, συνήθως βγαίνει μαύρο εδώ στην Κρήτη, ναι, το κάναμε και άσπρο και σε διάφορα μεγέθη. Α. Και τις κατζουρεμπουκές, όπου είχαμε πραγματικό προϊόν. Φτιάξαμε παξιμάδια, χρησιμοποιώντας βέβαια βότανα τα οποία δοκιμούν εδώ στην Κρήτη, και πήγαμε στην έκθεση, της εμπορική έκθεση της Θεσσαλονίκης και τα παρουσιάζαμε. Και λάβαμε και πάρα πολύ και καλά σχόλια. Από ό,τι έμαθα, έκανε αίσθηση δηλαδή η παρουσία σας. Ήταν αίσθηση, γιατί πραγματικά όταν έχουμε παιδιά σαν τη Μαρία, έτσι πραγματικά είναι και συγκινητικό, γιατί είναι... Μ' αρέσει το παιδιά σαν τη Μαρία, μ' αρέσει πολύ. Όταν έχεις μαθητές σαν τη Μαρία, έτσι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να προσφέρεις και να αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Είναι τιμή για τους καθηγητές μας που είμαστε σε αυτό το σχολείο. Μας μαθαίνετε τώρα... Και για μας είναι τιμή που έχουμε τέτοιους καθηγητές. Ξέρετε κάτι, το μάθημα τώρα που μας κάνετε, εγώ το εννοώ, τουλάχιστον σε μένα κάνετε, νομίζω όμως και αυτοί που μας ακούν, μας μαθαίνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτα απ' όλα, ότι το παιδικό κομμάτι του ανθρώπου μπορεί να ζει και να ανασένει σε όλη του τη ζωή, αρκεί να μην το σκοτώσει ο ίδιος. Δεύτερον, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν φοβούνται τα στερεότυπα, είμαι εγώ 50 τόσο, τώρα τι να κάνω. Τρίτον, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που λέει εγώ κάνω τη δουλειά μου και το έργο μου, αλλά θέλω να κάνω παραπάνω. Τέταρτον, ότι υπάρχουν μαθητές που ανταποκρίνονται. Και πέμπτον, ότι όλο αυτό μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτό που μας μαθαίνετε τώρα, κυρία Σερβάκη και κυρία Κουμιανάκη, θα πρέπει να σας πληρώνουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μόνο να σας ευχαριστήσουμε από μακριά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση. Χαρά να φιλοξενήσετε την εκπομπή. Μα τι λέτε, εσείς μας φιλοξενείτε, γιατί έτσι μοιραζόμαστε ένα όμορφο πράγμα μέσα σε δύσκολους καιρούς. Και αυτό γίνεται χάρη στο ότι άνθρωποι κάνουν πράγματα. Ξέρετε, άλλο η θεωρία. Και εγώ μπορώ να πω 5 πολύ ωραίες προτάσεις. Αλλά εδώ μας περιγράφετε εσείς μια δραστηριότητα του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου, που έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα και κρατάει και μέσα στον χρόνο. Δεν το κάνα μια χρονιά. Γιατί να συμπληρώσω λίγο, να πω, ναι, να συμπληρώσω να πω ότι γενικά για την επιχείρηση την δίνουμε σαν να είναι μια πραγματική επιχείρηση. Δίνουμε ρόλους στους μαθητές, κάνουν την έρευνά τους και βγάζουμε ένα πραγματικό προϊόν. Το οποίο πιστεύω ότι αν θα μπορεί να σταθεί και στην αγορά. Όπως σας είπα πέρσι έτσι στο Παξιμά, θα μπορούσε αν ήταν όσοι το δοκίμασαν, μας είπαν ότι είναι από τα καλύτερα που έχουν δοκιμάσει. Και μήπως κάποιοι ή κάποιες μετά το σχολείο το βάλουν αυτό να γίνει και δουλειά. Μα αυτό είναι ο σκοπός μας και ο σκοπός του προγράμματος, νομίζω. Μάλιστα. Τελικά να μπορέσουν και στο μέλλον να το χρησιμοποιήσουν στην προσωπική του ζωή. Να μας πείτε φέτος τι θα κάνετε, να σας κλέψουμε καμιά ιδέα, κάποιο προϊόν, τι έχετε σκεφτεί. Λοιπόν, φέτος μάλιστα η εικονική επιχείρηση ονομάζεται Εσπερινόμελο. Μάλιστα, από το Εσπερινό, γιατί είμαστε Εσπερινό σχολείο. Το κατάλαβα, ναι. Και το μέλι έτσι κάτι κυκό, επειδή με τη βοήθεια της Μαρίας της Ζερβάκης θα φτιάξουμε ένα κριτικό παραδοσιακό πετιμέζι, το οποίο θα το ετοιμάσουμε και θα σας το στείλουμε να το δοκιμάσετε και να μας πείτε τη γνώμη σας. Με προλάβατε. Θέλω να σας πω ότι εντάξει, χαίρομαι που σας φιλοξένησα, αλλά μπορείτε να μου στείλετε να το δοκιμάσω. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω. Σε λίγο έχετε μάθημα. Το μάθημα πώς γίνεται. Σε λίγο, 7 η ώρα έχουμε μάθημα. Ναι. Γίνεται διαδικτυακά. Όχι, ξεκινήσαμε τώρα. Και α, τη Δευτέρα με τα γυμνάσια, ναι, ξεκινήσαμε. Τελειώντας θέλω να πω, αν έχουμε το χρόνο, ό,τι θέλετε, έχουμε για θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές μας, γιατί εκτός από γονείς, εργαζόμενοι, μαθητές, έχουν και τη θέληση να επιχειρούν στον ελάχιστο χρόνο το οποίο διαθέτουν. Να. Αλλά με τη δύναμη ψυχής που διαθέτουν, πιστεύω ότι μπορούν να πετύχουν οποιοδήποτε στόχο βάλουν στη ζωή τους. Η επιθυμία, και εμείς ως καθηγητές έχετε εκεί. Έχουμε από 14 μέχρι 70. Μιλάω για φέτος τώρα, έτσι. Καταπληκτικό. Έχει περάσει και μεγαλύτερο. Είχαμε μαθητή στο παρελθόν μέχρι και 73 ετών.
Καλά, στην Κρήτη τώρα 70 κάτι είσαι ακόμα έφηβος. Εδώ είστε κεράτσα, εσείς δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω, κύριε Ακουμιανάκη, να σε ευχαριστήσω, να δώσετε χαιρετισμούς και τη χαρά μας στα παιδιά που υπάρχουν άνθρωποι που μας κάνουν και εμάς πιο αισιόδοξοι, και την κυρία Ζερβάκη που ξέρω ότι δεν πολύ ήθελε να βγει να μιλήσει για τον εαυτό της, αλλά μας έκανε αυτή τη χάρη, γιατί χρειαζόμαστε καλά παραδείγματα. Εμείς πρώτα απ' όλα που μιλάμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε να πολύ είστε για την καλά, κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μάθημα. Να είστε καλά, πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.